να δούμε την Άλινα Καμπάεβα στο στεφάνι. Ο κόσμος την αποθεώνει. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι λίγο νωρίτερα στην Κορδέλα δεν τα πήγε καλά. Βαθμολογήθηκε με 23.800, πολύ χαμηλή βαθμολογία για τις δυνατότητες της Καμπάεβα. Αμέσως μετά την Άλινα Καμπάεβα θα αγωνιστεί η Θεοδώρα Παλίδου. Από το πρόγραμμα που μόλις μας παρουσίασε στη Στεφάνη. Θα περιμένει και αυτή την βαθμολογία που θα της δώσουν οι κριτές. Περιμένουμε την βαθμολογία για την Άννα Μπεσόνοβα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του γηπέδου για να δει απόφαση των κριτών για το πρόγραμμα που παρουσίασε στην Κορδέλα. Και από την άλλη πλευρά είναι η Θεοδώρα Παλίδου.